Η γνήσια λαϊκή αλληλεγγύη στους ανθρώπους που είδαν να χάνουν το βιός τους, τα σπίτια τους, τις καλλιέργειες, τις σοδιές, τα ζώα, τις περιουσίες τους. Εδώ και τώρα να κινητοποιηθούν όλα τα μέτρα, εκείνα τα απαραίτητα μέτρα του κρατικού μηχανισμού για να εξασφαλιστούν η στέγαση, τα φάρμακα, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η προμήθεια σε τρόφιμα και νερό, η προστασία όλων των κλιέντων και του εισοδήματός τους, η αποζημίωση 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις συνεχόμενες τραγωδίες που ζει ο λαός μας. Μία έχουμε τις πλημμύρες, τις φωτιές, τους σεισμούς, τα εργοδοτικά εγκλήματα και την αποξίωση της ανθρώπινης ζωής. Τις τελευταίες ημέρες, στην ευρύτερη περιοχή του Παλαμά, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγειονομικό. Η περιοχή είναι μια υγειονομική βόμβα. Πέρασαν 2 εβδομάδες και δεν μερίνησε η κυβέρνηση να αντικαταστήσει και να βρει ένα ασφαλή χώρο για το κέντρο υγείας που είναι πλημμυρισμένο. Οι συνθήκες που στεγάζονται προσωρινά είναι απαράδεκτες μέχρι και επικίνδυνες. Γιατί υπάρχει τέτοια λιγορία άρα για τους αρμόδιους φορείς? Δυστυχώς, αυτή η καταστροφική πλημμύρα έδειξε τη γύμνια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εδώ επιβεβαιωνόμαστε με τα αιτήματα διαχρονικά που έχουμε βάλει για στελέχωση των κέντρων υγείας σε προσωπικό και εξοπλισμό και να συνδέεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τους χώρους δουλειάς των σχολείων που ήταν πλέον επιβεβλημένα όλα αυτά τα αιτήματα που θέταμε τόσα χρόνια. Μέσα σε αυτή τη λέλαπα έρχεται και να ψηφιστεί το αντεργατικό έκτρωμα που πατάει πάνω στους προηγούμενους αντεργατικούς νόμους Αχτιόλου, Βούρτση, Χατζηδάκη. Εμείς απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που θα κάνει μαύρη τη ζωή μας στον εργασιακό τομέα, να παρθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για τους πληγέντες, να ενισχυθούν η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να αποσυρθεί.